Χωρέας ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση εδώ στο Δημοτικό Δημονάξου Συμβούλιο. Και κλάδων. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Και καλή προεκλογική περίοδο να έχουμε. Με γόνιμο διάλογο και επικοδομητικό. Αυτό ευχόμαστε εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας ως δημοσιογράφοι να έχουμε. Εμείς πάντα μιλάμε πολιτικά, δεν βάζουμε προσωπικά στη μέση με άλλους υποψήφιους. Δεν έχουμε πολιτικά πάντα και οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα από τους άλλους υποψηφίους. Εννοείται. Αυτό που περιμένουμε όλοι μας και θέλουμε να ακούσουμε και ο κόσμος βεβαίως είναι τις θέσεις του κάθε συνδυασμού για τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο. Αν μου επιτρέπεις Νικόδημε να ξεκινήσω και να ρωτήσω επί του να κάνουμε μια πώς το λένε, πρακτικού. Ναι. Επειδή εγώ δεν θυμάμαι και μπορεί να δεν θέλω να κάνω λάθη, προτιμώ να το ακούω από τον υποψήφιο. Ποια είναι η εκλογική μάχη που διεκδικείτε, που είστε επικεφαλής μόνο της Λαϊκής Συσπήρωσης? Είναι η δεύτερη ή η τρίτη? Είναι η δεύτερη. Η δεύτερη, έτσι. Ήμουν επικεφαλής και το 19. Είχαμε κάνει αντικατάσταση το 17, δηλαδή στη μέση της περίοδου εκείνης. Είχαμε κάνει αντικατάσταση συμβούλου. Και είχα αναλάβει από θέση Λαϊκής Συσπήρωσης δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο. Και μετά από το 17, το 19 και επικεφαλής στην δεύτερη φορά δηλαδή. Και τώρα είναι η δεύτερη φορά που είμαι επικεφαλής. Μάλιστα. Ωραία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κύριε Κορέ, είστε ικανοποιημένος από την στάση της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ξέρουμε ότι γενικά η Λαϊκή Συσπήρωση είναι ένας συνδυασμός ο οποίος είναι διεκδικητικός. Διεκδικεί πράγματα. Και μιλάγαμε και πριν για την πολιτική προστασία. Ξέρω ότι έχετε βάλει πάρα πολλές φορές το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από. Κοιτάξτε, πετύχατε σύμφωνα, στόχους. Επειδή οι δυνάμεις που μας έδωσε ο κόσμος το 19 ήταν λίγες, ένας δημοτικός σύμβουλος που μας στέρισε με τους άδικους νόμους, που το θεσμικά πλαίσια που υπάρχουν στην τοπική διοίκηση που λέμε εμείς, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει πάψει να υπάρχει πια, επί Καποδίστρια και βάλε. Μας έδωσε αυτές τις δυνάμεις ένα σύμβουλο, στο οποίο δεν μας έδινε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στα διοικητικά όργανα του Δήμου. Δηλαδή, τα διοικητικά όργανα του Δήμου ποια είναι? Είναι η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, εκεί παίρνονταν οι αποφάσεις. Τώρα τελευταία άλλαξε πάλι ο νόμος και έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια θέματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο με το θεσμικό πλαίσιο που κάθε θεσμικό πλαίσιο που ερχόταν, έφερε κάθε κυβέρνηση, ήταν πιο αντιδραστικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει απαξιωθεί τελείως. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Δηλαδή κάνει ένα διεκπεραιωτικό για θέματα, ενώ είναι πολιτικό όργανο και πρέπει να ασχολείται με τα προβλήματα των κατοίκων, ό,τι πρόβλημα προκύπτει. Και το βλέπουμε και με τελευταία θέματα που απαξίωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να τα φέρει στη συζήτηση που ήθελε η τοπική κοινωνία. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα πολιτικό όργανο και πρέπει να ασχολείται με όλα τα ζητήματα και να μπορεί και έχει στερήσει και από τους επικεφαλείς ακόμα ότι ο τελευταίος νόμος της Νέας Δημοκρατίας να βάζει θέματα εκτός ημερήσεως, δηλαδή άμα είναι στο χέρι του Προέδρου, του δίνει δηλαδή μια δύναμη να το χειρίζεται όπως θέλει σαν θεσμικό όργανο. Οπότε εμείς όλο αυτό το τετραετία που πέρασε, αναδείξαμε τα ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα πάντα, όπως είπατε, για την πολιτική προστασία, για όλα τα ζητήματα, για τα τέλη, για την ανταποδοτικότητα, για ένα σωρό ζητήματα που διέπουν την πολιτική σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έρχεται από την κεντρική πολιτεία. Τα αναδείξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα ήταν βέβαια και στη μέση πανδημία, δηλαδή να δημιουργήσει ένα αυτό που ήταν, δηλαδή εμείς θέλουμε. Δεν είναι μόνο να είσαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά να δημιουργήσεις και ένα κινηματικό χαρακτήρα στον κόσμο. Γιατί χωρίς τον κόσμο, είτε σαν Δημοτικό Σύμβουλο, είτε σαν Δημοτική Αρχή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί πρέπει να αντιπολιτευτείς αυτές τις πολιτικές. Οπότε δεν έγινε αυτό όπως θα θέλαμε, να δημιουργήσουμε ένα κινηματικό χαρακτήρα στον κόσμο, ώστε να διεκδικήσουμε από καλύτερες θέσεις και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί εμείς είμαστε της άποψης ότι ο κόσμος πρέπει να διαμορφώνει και θέσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την παρέμβασή του. Το είχαμε κάνει πιο παλιά, που είχαμε έτσι ένα κινηματικό χαρακτήρα με τη Λαϊκή Επιτροπή της Κομιακής, διαμορφώσαμε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δηλαδή το λέμε ότι οι φορείς και ο κόσμος πρέπει να διαμορφώνουν και να έχουν, δηλαδή να μην τους το στερεί ο νόμος, αλλά και με ακόμα και έτσι διαδικτυακά δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Να σεβαστούμε και καλά αυτούς τους νόμους τους άδικους. Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, πώς βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην θέληση ή μη του κόσμου, των πολιτών, να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές? Και μιλάω για τους υποψηφίους. Δυσκολευτήκατε να βρείτε υποψηφίους? Ήταν περισσότεροι αυτοί οι οποίοι αποδέχτηκαν κάποια πρόταση δική σας ή τέλος πάντων σας ζήτησαν οι ίδιοι να εμπλακούν? Κοιτάξτε, μιλάμε καταρχήν για ένα άδικο νόμο,
που σκοπός του είναι να στηρίξει δηλαδή από την εκπροσώπηση δηλαδή μιας μερίδας του κόσμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα τοπικά συμβούλια, με το να βάζει αυτούς τους φραγμούς δηλαδή για να καταρτήσει έγκυρο ψηφοδέλτιο, να κατέβει στο 60% των κοινοτήτων, την ποσόστοση που δεν παίζει ρόλο για μας, ότι εκεί κρίνεται η ισότητα των φύλων. Είναι άλλα για την ισοτιμία, δηλαδή που παίζουν καθοριστικό ρόλο και δεν είναι αυτό δηλαδή ότι με αυτό λύνει το ζήτημα της ισότητας των φύλων. Όλα αυτά δηλαδή φραγμοί που έβαλε το νόμος, που για μας έχουν και ένα σκοπό. Δηλαδή είναι η συγκέντρωση της εξουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή να λείψουν οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις από τα δημοτικά συμβούλια. Να παίρνονται αποφάσεις πιο εύκολα, γιατί έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και της κεντρικής πολιτικής, κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται και προγράμματα που έρχονται και όλα, και πρέπει να περνάνε πιο εύκολα. Και όσο λιγοστεύουν οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις, τόσο καλύτερα για αυτούς. Αλλά δεν τους κάναμε το χατήρι. Δηλαδή, πανελλαδικά λαϊκή συσπήρωση στους περισσότερους Δήμους και σε όλες τις περιφέρειες κατέβασε ψηφοδέλτια. Και εδώ που μας λέγανε ότι θα κατέβουμε, καταφέραμε και συγκροτήσαμε τις ψηφοδέλτια, γιατί ο κόσμος που συμπορεύεται μαζί μας το έδειξε και στις βουλευτικές εκλογές που συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ, γιατί η λαϊκή συσπήρωση εμείς δεν το κρύβουμε. Είναι ο συνδυασμός που στηρίζει το ΚΚΕ σε τοπικό επίπεδο και συμπορεύτηκε μαζί μας. Είχαμε αυτή την άνοδο του ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή στις εργατικές γειτονιές που ήρθε τρίτη δύναμη εδώ στο Δήμο μας, που ανέβασε 1% το ποσοστό. Μικρό βήμα, αλλά καλό για μας είναι. Μα γενικά είχαμε άνοδο. Και οπότε πιστεύουμε τώρα σε αυτές τις εκλογές. Ο κόσμος βοήθησε, δηλαδή, που του ζητήσαμε να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο από μόνος του να βάλει οι πλάτες. Εντάξει, δεν έχει δυνατότητα να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο έχοντας όπως οι άλλες δυνάμεις που έχουν μηχανισμούς που έχουν και χρησιμοποιούν και άλλα μέσα. Εμείς έχουμε αυτές τις δυνάμεις που πρόθυμα συμπορεύτηκαν μαζί μας, συγκροτήσαμε το ψηφοδέλτιο και πιστεύουμε ότι τώρα θα γίνει το άλμα. Δηλαδή ο κόσμος θα στηρίξει, να βγάλουμε περισσότερες δυνάμεις, να μπορέσουμε πραγματικά να ασκήσουμε λαϊκή αντιπολίτευση, όπως λέμε, από καλύτερες θέσεις, και θα μεταφραστεί αυτό σε αγώνα για διεκδίκηση για καλύτερη ζωή για τους κατοίκους και για την καθημερινότητά τους και για όλα τα ζητήματα. Είπατε νωρίτερα ότι ο νόμος είναι αδικός γιατί έχει ως στόχο ουσιαστικά τη συγκέντρωση των δυνάμεων στην πλειοψηφία ή τουλάχιστον στην κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά. Όμως το ίδιο πρόβλημα έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα και παρατάξεις όσον αφορά τη συγκρότηση ψηφοδελτίου. Δηλαδή αυτό το ποσόστοση ή η εκπροσώπηση γενικότερα, νομίζω ότι επηρεάζει όλους, όχι μόνο τους μικρότερους. Σε ποσοστό. Σε ποσοστό. Δηλαδή ποσόστο του 40% όσον αφορά τις γυναίκες επηρέασε όλες τις παρατάξεις. Εντάξει, μπορεί να επηρεάζει ένα ποσοστό, αλλά δεν είναι το ίδιο για τις μικρότερες δυνάμεις που θέλουν να εκπροσωπηθούν. Δηλαδή, μια μερίδα που θέλει να εκπροσωπηθεί, μια μερίδα κόσμο να εκπροσωπεί και δεν μπορεί. Είναι άδικο αυτό. Και το πλαφόν που βάζει 3% είναι άδικο. Όχι ότι ο προηγούμενος νόμος με την κουτσορεμένη απλή αναλογική ήταν καλύτερος, αλλά κάθε φορά έρχεται και ένα αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο. Αλλά επειδή έχει αποδειχθεί ότι οι άλλες δυνάμεις και σε κεντρικό επίπεδο βλέπουμε υπάρχει σύμπλευση, αλλά και εδώ και στο τοπικό επίπεδο έχει φανεί, και πάρτε παράδειγμα και από άλλους Δήμους. Στην Πάτρα, λέει, δημόσια, αν είδατε τα βίντεο, όλοι μαζί, δυνάμεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, λέει να φύγει ο Πελετίδης, ή και Σαριανοί που στηρίζουν τον ίδιο υποψήφιο, ή Περιστέρη, και ή σε περιφέρειες που στηρίζουν τον ίδιο υποψήφιο. Δηλαδή, ένα λησβερίσι μετακινήσεων που γίνεται και εδώ στο Δήμο μας, μεταγραφές, ανεξαρτητοποιήσεις, άλλα ονόματα, που δεν κρύβουν τη σύμπλευση των άλλων δυνάμεων προς την κεντρική πολιτική σε βασικά ζητήματα, και έχει αποδειχθεί αυτό που παρακολουθείτε και τα δημοτικά συμβούλια σε όλη την τετραετία. Έχουν ψηφίσει προϋπολογισμούς, έχουν ψηφίσει τεχνικά προγράμματα, έχουν ψηφίσει δημοτικά τέλη, έχουν ψηφίσει τα σχέδια πολιτικής προστασίας που μιλούσατε και προηγουμένως με τον κύριο Έπαρχο. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα, το χαράτσι στους αθλητικά σωματεία για να μπαίνουν στους αθλητικούς χώρους και άλλα πολλά εμβληματικά, όπως και άλλα προγράμματα που έρχονται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Θα σας πω για το. Αυτό δεν ήρθε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πήγε στην Οικονομική Επιτροπή το έργο για το Αργοκύλι, την αναβάθμιση και την ενεργειακή αναβάθμιση εκεί πέρα. Που το είχα θίξει ότι στους άξονες εκεί, μπορεί να ήταν στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, αλλά εκεί στους άξονες είχε και να γίνουν έργα για ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων και βιοκά. Κάτι που θα αφορά υγεία και μια μερίδα μεγάλη του κατοίκου. Και μια συγκεκριμένη μερίδα
πιστών τέλος πάντων, εκεί που η Εκκλησία τέλος πάντων μπορεί να διαθέσει και χρήματα να γίνει κάτι εκεί. Θέλω να πω ότι δεν έγιναν οι μελέτες κατάλληλες ώστε να αξιοποιήσει και μια τρύπα που λέμε εμείς. Δεν λέμε ότι τα προγράμματα θα είναι φιλολαϊκά που έρχονται, είναι για να βρίσκουν πρόσφορο έδαφο οι επενδυτές. Αλλά μια τρύπα να αξιοποιήσει, να έχει μελέτη για ένα που θα αφορά να καλύψει ανάγκες των κατοίκων και θα ανοίξουν όμως και θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο έργο. Να το δούμε αυτό συγκεκριμένο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην περιοχή. Βέβαια. Δηλαδή, ξέρετε λίγο πολύ την Κόρνο, έστω και αν είστε από την Κομιακή, την Κόρνο την ξέρετε, έτσι και αλλιώς την περιοχή και την ξέρετε. Για το συγκεκριμένο θέμα και το έργο, υπάρχει αρκετή αντίδραση. Και ενώ θεωρητικά θα λέγαμε, επιτέλους έχουμε και ένα έργο ανάπτυξης στην Ορεινή Νάξο, βλέπουμε ότι υπάρχει αντίδραση. Κάποιοι μιλούν για ένα φαραωνικό, ας πούμε, έργο. Ότι δεν θα έπρεπε να γίνει, ότι θα έπρεπε τα 8 εκατομμύρια να δοθούν κάπου αλλού. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη, να το πούμε προσωπική άποψη καλύτερα, γιατί μου αρέσει, επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν τόμπερε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί θεωρείτε ότι είναι λάθος ενδεχομένως το έργο? Αν είναι λάθος. Είναι λάθος, γιατί αυτά τα χρήματα, όπως σας είπα, μπορούν να αξιοποιηθούν για γενικότερο καλό που πάσχουμε σε αυτά. Δηλαδή υποδομές βιοκάτω, αποχαιρετικό στα ορεινά χωριά. Και η ίδια η Κόρονος, και το Σκαδό, και η Μέση, και η Κομιακή. Το γνωρίζει, το Απόλλωνας. Υπάρχουν ανάγκες. Γιατί να μην γίνει εκεί το έργο που έχει να κάνει με την υγεία των κατοίκων και υποδομές, και όχι μόνο των κατοίκων και των επισκεπτών. Άρα, βάζει αυτό το ζήτημα. Τα έχουμε φτιάξει όλα τα άλλα. Μα, κάντε το και εκείνο, άμα τα έχουν φτιάξει όλα τα άλλα, τα βασικά σε υποδομές και ανάγκες των κατοίκων. Αλλά έχουν γίνει όλα τα άλλα τα βασικά. Έχουν προχωρήσει κάτι. Είναι θέμα προτεραιοτήτων δηλαδή για σας. Όχι μόνο θέμα προτεραιοτήτων. Εντάξει. Το βάζω έτσι. Το βάζω έτσι. Ας πούμε ότι εκεί έπρεπε να πάει για να υπάρχει μελέτη πρώτα να γίνει και μετά να δεις άλλες περιπτώσεις. Αλλά εντάξει, ένα ζήτημα εκεί είναι και η Εκκλησία που εντάξει σπράττει από εκεί. Μπορεί να κάνει κάποια έργα για αναβάθμιση. Γιατί σπράττει μεγάλα ποσά εκεί με τα πανηγυρία εκεί που γίνονται και όλα. Γενικά δηλαδή η Εκκλησία. Οπότε μπορεί να βάλει χρήματα εκεί. Να μην τα στερήσει από άλλα έργα που είναι βασικά για μας, για τους κατοίκους και τις συνθήκες ζωής τους. Κύριε Κορέ, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, σε εισαγωγικά όλο αυτό, ιδεολογικά, έτσι, και μιλάω τώρα γενικότερα για τη λαϊκή συσπήρωση, σας κατηγορούν ότι είστε πάρα πολύ αμετακίνητοι στις θέσεις σας. Δηλαδή, και το ξέρουμε αυτό, ότι οι θέσεις του ΚΚΕ είναι πολύ συγκεκριμένες, 100 τόσα χρόνια είναι συγκεκριμένες, δεν έχουν παρεκκλίνει. Σας κατηγορούν όμως ότι δεν είστε λίγο σε κάποια θέματα πιο διαλλακτικοί, δηλαδή να μπορέσετε λιγάκι να το δείτε λίγο διαφορετικά το όποιο ζήτημα. Είστε πολύ συγκεκριμένοι και δεν είστε διαλλακτικοί. Τι απαντάτε σε αυτό? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Σίγουρα στις θέσεις μας είμαστε αταλάντευτοι. Αυτό αναγνωρίζει και ο κόσμος, τη σταθερότητα των θέσεων, ότι δεν κάνουμε κολοντούμπες. Δηλαδή δεν πάμε. Δεν βάζετε νερό στο κρασί σας σε κάποια όχι, θέματα. Να πω ένα παράδειγμα απλό. Αυτό λένε. Ότι παράδειγμα... δεν βάζετε νερό στο κρασί σας. Παραδείγματος χάρη για ένα θέμα. Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί. Μια ιδιωτική πρωτοβουλία που ενδεχομένως το αποτέλεσμά της να είναι καλή για το γενικό καλό του τόπου. Μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάποιος ιδιώτης που θέλει να προσφέρει κάτι μέσω μια σύμπραξη, ας πούμε, με το δημόσιο. Ναι. Μπορεί πολλές φορές να είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό, γιατί αυτό παραπλανιέται ο κόσμος, ότι μπορεί μέσα από εκεί, χωρίς τη διεκδίκησή του, χωρίς τον αγώνα του να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει, μέσα από ιδιώτες ή χορηγούς, θα μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Οπότε φεύγει στο να βγει μπροστά για μας και να διεκδικήσει αυτό πραγματικά που του ανήκει. Αλλά να επανέλθω στο ερώτημα, ότι εμείς είμαστε σταθεροί στη θέση μας, δεν κάνουμε κολοντούμπες. Δηλαδή δεν θα πάμε. Παράδειγμα να πω, να ψηφίσουμε στην Οικονομική Επιτροπή τον προϋπολογισμό και να πάμε μετά στο 3 μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ΘΕΑ Αθήνα να καταψηφίζουμε. Όπως έγινε με την παράταξη του κ. Γλούτσου και του κ. Βατζιανδρέου. Σε επιμέρους θέματα όμως που μπορεί να είναι θετικά. Εντάξει, δηλαδή εμείς είμαστε καθαροί στον κόσμο. Δεν θα πάμε να τον παραπλανήσουμε και να υφαρπάρξουμε δηλαδή έτσι την ψήφο ότι θα λύσουμε τα προβλήματα, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια όαση. Εδώ, όπως λένε τώρα, ξέρω και εγώ, ακούμε τους άλλους συνδυασμούς, μία να συγκρουστείς με την κεντρική πολιτική. Να. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, γι' αυτό απλά λέμε ότι θα είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση 100% και ως δημοτική αρχή. Γιατί πρέπει να είσαι λαϊκή αντιπολίτευση, να διεκδικήσεις αυτά τα ζητήματα. Με τη διαχείριση, απλώς φυσικάζεται ο κόσμος ότι ξέρεις, ή το μικρότερο κακό, ή ότι εντάξει, θα ψηφίσω τον άλλον, αλλάξει ο διαχειριστής με άλλο όνομα, αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, αλλάζει το όνομα, ανεξαρτοποιήσεις, μεταγραφές και είναι τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα, τα πρόσωπα δηλαδή που συμμετέχουν στους συνδυασμούς, εμβληματικά
Έχουν συμμετέχει και σε όργανα και σε διοίκηση του Δήμου και στις προηγούμενες φορές. Και μάλιστα άκουγα και τον κύριο Έπαρχο προηγουμένως που έλεγε για τους αγροτικούς δρόμους. Εντάξει, κουβόταν και η γραμμή στο αμάξι και δεν άκουσα. Και εντάξει, δεν είναι χθεσινή η Περιφερειακή Αρχή. Είναι χρόνια τώρα. Τώρα θα τη φτιαχτούν. Που δεν συντηρηθήκανε καθόλου φέτος. Για γραφειοκρατία μίλησε ο κύριος. Δεν συντηρηθήκανε καν φέτος. Δεν συντηρηθήκανε καν φέτος. Ναι, είπε ότι αυτό έγινε γιατί υπήρχε γραφειοκρατία και ξέρετε, στις περισσότερες φορές υπάρχει το ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι δημοτικές αρχές, είτε είναι καλές είτε είναι κακές, ότι όταν δεν έχεις προσωπικό και περιμένεις πότε θα εγκριθούν για να μπορέσεις να έχεις τους οκταμηνίτες ή να πάρεις τα κονδύλια τα οποία να βγαίνουν, είναι κάτι το οποίο είναι περάνω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περιφέρεια είναι πολύ περισσότερο, βέβαια, γιατί είναι που δεν έχει πράγματα. Οπότε, όπως όταν είναι πρόκειται για επενδύσεις ή για αυτά, παρακάπτουν με fast track διαδικασίες. Αυτό όμως δεν είναι θέμα περιφέρειας, νομίζω, ούτε θέμα Δήμου. Δεν έχει κέρδος. Δηλαδή, στην πολιτική προστασία που μιλάμε τώρα και είναι καλό να το αναφέρουμε, γιατί βλέπουμε τι βιώνουμε και τώρα δηλαδή, στη χώρα μας με τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες. Δηλαδή, όταν βρέχει. Πλημμυρίζουμε όταν μέσα στο καλοκαίρι και εγώ προτεραιότητα σε αυτά. Όλα αυτά. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Η περιφέρεια στον προϋπολογισμό της έχει κάτω από 6% στον προϋπολογισμό της. Και το βάζουμε συνέχεια. Αν έχετε παρακολουθήσει και στην περιφέρεια, το βάζουμε συνέχεια ότι είναι λίγα τα λεφτά. Τι θα κάνεις με αυτά. Άσε τη γραφειοκρατία για αυτά. Και αυτά τα λεφτά δεν δουλεύονται. Δηλαδή, δεν μπορεί να φτάνει Σεπτέμβρη και να καθαρίζεις τους δρόμους. Που το λέγαμε και την άλλη φορά, ότι πηδάει φωτιά εύκολα όταν δεν είναι καθαροί οι δρόμοι ή τα όλα, η αγροτική οδοπία ή τα πάντα. Δηλαδή, μια που αφορά καθημερινότητα των κατοίκων, να μην γίνεται έγκαιρα. Αυτό που είπατε πριν για το. Ας πούμε, εμείς λέτε, καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Δεν θα πάμε μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο να πούμε ναι σε κάτι. Αν όμως ένα επιμέρους θέμα είναι πραγματικά κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, εκεί δεν θα έπρεπε να ήσασταν λίγο πιο διαλλακτικοί. Είμαστε και αφού παρακολουθεί τα Δημοτικά Συμβούλια, ψηφίζουμε πολλά θέματα, τα ψηφίζουμε. Κάτι δηλαδή που έχει να κάνει και τον προϋπολογισμό δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν όλα ή το τεχνικό πρόγραμμα. Λέμε ότι πολλά από αυτά βέβαια συμφωνούμε και πρέπει να γίνουν. Αλλά το γενικό πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή πολιτικά καταψηφίζουμε, γιατί δεν λύνει τις ανάγκες, τις πραγματικές και όλες των κατοίκων. Από αυτή την άποψη καταψηφίζουμε, όχι ότι δηλαδή είναι κάποια έργα στο τεχνικό πρόγραμμα και λέμε δεν θα γίνει, δεν θέλουμε να γίνει τίποτα με το όχι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν θες κάποιο έργο. Να. Μπορείτε να μου απαντήσετε στο. Βασικά, αυτή την ερώτηση την έχω ξανακάνει, δεν, όχι σε εσάς. Σταθερές θέσεις. Πάρα πολλά χρόνια από το κόμμα, σταθερή άποψη, σταθερή ιδεολογία. Ποσοστό όμως φαντάζομαι που δεν σας αφήνει ικανοποιημένους και στις εθνικές εκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι δεν μας αφήνει ικανοποιημένους γιατί οι εθνικές εκλογές... Θα θέλατε κάτι παραπάνω, αυτό εννοώ. Δύο εκλογές δηλαδή, κοντά-κοντά ναι. Έδειξαν ότι ένας κόσμος έχει σταθεροποιηθεί εκεί. Δεν ήταν σαν το 12 που πιάσαμε 8,5 και πήγαμε μετά στο 4 επειδή δεν θέλαμε να κυβερνήσουμε και αποδείχθηκε σωστό αυτό. Τώρα ο κόσμος έχει σταθεροποιηθεί εκεί, καταλαβαίνει πραγματικά και συμπορεύεται με το ΚΚΕ και είναι και κάποιος άλλος κόσμος που τον καλούμε τώρα και ας μην ψήφισε στις εθνικές εκλογές που καταλαβαίνει πραγματικά ότι η μόνη αντιπολιτευτική δύναμη, γιατί το εξήγησα προηγουμένως, δεν είναι αντιπολίτευση ότι να λες όχι, ναι, όχι και δημοτική ναι, αρχή ναι. να είσαι και δημοτική αρχή να είσαι, αυτό που κάνει η Πάτρα, είναι το Λαϊκή Συσπήρωση και το ΚΚΕ και όσο πιο δυνατό βγει, τόσο καλύτερες, από καλύτερες θέσεις θα μεταφραστεί σε αγώνα, δεν θα μεταλλαχθεί, θα παλέψουμε από καλύτερες θέσεις για προβλήματα του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα φανεί και αυτό και σε πανελλαδικό επίπεδο και πιστεύω και εδώ τοπικά θα βγούμε πιο ενισχυμένοι. Γιατί έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, έχει την πείρα ο κόσμος από όλο αυτό που γίνεται. Και έχει σταθεροποιηθεί δηλαδή. Εντάξει, τώρα εδώ η περιφέρεια έχει μια ιδιαιτερότητα. Και προσπαθούν δηλαδή και γίνεται μια πλήση εγκεφάλου. Να περάσει ότι οι τοπικές εκλογές είναι διαφορετικές από τις βουλευτικές. Για μας δεν έχουν διαφορά, είναι πολιτικές εκλογές και οι δύο. Δηλαδή εδώ λένε οι οικογένειες θα ψηφίσουν, θα κάνουν και γίνεται αυτή η επιδίωξη να πιάσουν μέσα στις οικογένειες άτομα να βάλουν από όλες εκεί για να... Για να συμπληρώσουν και δημιουργούν και όλα τα και το καλλιεργούν αυτό το κλίμα ότι άλλες οι τοπικές εκλογές εδώ ψηφίζεις για το καλό του τόπου, για... θα έχουν το μαγικό ραβδί και θα λύσουν τα προβλήματα που λέγαμε και προηγουμένως, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η πολιτική είναι δηλαδή δεσμευμένη, εμείς δεν είμαστε δεσμευμένοι ούτε σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε στην κεντρική πολιτική, ούτε στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις και εδώ είναι δεσμευμένες σε αυτά.
Γιατί ναι. ό,τι πρόγραμμα έρχεται δεν λένε τίποτα. Δεν έχω ακούσει πουθενά να πούνε εναντίον, ξέρω και εγώ, της κεντρικής πολιτείας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι θα κάνουμε διαχείριση και θα λύσουμε τα προβλήματα. Αυτό δεν γίνεται. Είπατε νωρίτερα και μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι γίνεται μια συστράτευση εναντίον του Δημάρχου της Πάτρας. Ο Δήμαρχος της Πάτρας είναι ιδιαίτερα πετυχημένος με βάση τουλάχιστον εικόνα που βλέπουμε όλοι απ' έξω. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Γιατί... Δηλαδή, και είναι παράλληλα ουσιαστικά η ερώτηση σε αυτό που είπατε και νωρίτερα. Βλέπουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι συμφωνούν με αυτά που λέτε και θεωρούν ότι είναι σωστά, αλλά στην κάλπη ξαφνικά το χέρι ενώ είναι να πάει εκεί πηγαίνει δίπλα. Αυτό γιατί πιστεύετε ότι γίνεται? Εντάξει, γίνονται πολλές πιέσεις. Ίσως γιατί δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Όχι, που είπατε νωρίτερα. Που είπατε νωρίτερα. Έχουμε και πρόγραμμα, έχουμε και πρόγραμμα και θέσεις να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σε μια κυβέρνηση όταν ο κόσμος θα αποφασίσει. Είτε σε κεντρικό επίπεδο με τις βουλευτικές, είτε σε τοπικό επίπεδο εδώ με τις δημοτικές. Στην Πάτρα τώρα ο Δήμαρχος δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος. Εμείς γίνεται μια, είναι μια συλλογική δουλειά που γίνεται από τον κόσμο και αυτό λέμε εμείς και στα δημοτική αρχή εδώ να μας βγάλει ο κόσμος. Θα γίνεται μια συλλογική δουλειά, δεν θα είναι αποφάσεις που θα παίρνει εγώ σαν δήμαρχος ή το επιτελείο τέλος πάντων. Θα γίνεται μέσα από τη λαϊκή συνελεύση του κόσμου, τα προβλήματα, να παίρνει αποφάσεις δεσμευτικές, γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο τώρα. Θα πηγαίνει στα χωριά να. Τα προβλήματα δηλαδή είναι μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, τι θέλει η τοπική κοινωνία και να είναι δεσμευτικές αυτές και με τον κόσμο να διεκδικείς. Γιατί όπως είπαμε, δεν θα έχεις μαγικό ραβδί και θα λύσεις βασικά σε υποδομές, θα λύσεις κάποια προβλήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, παράδειγμα, άμεσα μπορείς να μειώσεις τα δημοτικά τέλη. Πώς θα τα μειώσεις τα δημοτικά τέλη? Βάζοντας, αυξάνοντας, όταν συζητάμε τα τέλη, καλά φέτος δεν τα φέρανε γιατί ήταν τα ίδια, σε προϋπολογισμό και τέλη, καταθέτω πάντα κάθε χρόνο ολοκληρωμένη πρόταση. Δηλαδή, μειώνοντας τον οικιακό συντελεστή στο πιο μικρό που είναι, δηλαδή το οικιακό, ναι. Και στο επαγγελματικό το πιο μικρό, και αυξάνοντας να καλύψει αυτά γιατί σου λέει ο νόμος πρέπει, να, βρεις, πρέπει να είναι ισοσχελισμένο. Ναι. Τράπεζες, σούπερ μάρκετ. Μεγάλες τέλος πάντων επιχειρήσεις, αν έχουμε εδώ ό,τι έχουμε, εκεί θα αυξήσεις, να πάρεις και να μειώσεις εκεί. Ναι. Δηλαδή, παράδειγμα, να σας πω στην Πάτρα, μπορείτε να το ψάξετε κιόλας να το δείτε, που έχει ένα σωρό σωματεία. Ένα σωρό σωματεία δεν πληρώνουν ένα ευρώ για χρήση των αθλητικών χώρων. Εδώ βάλανε και το ψηφίσαν όλοι μαζί τέλη χρήση των αθλητικών χώρων. Ναι. Είναι πράγματα δηλαδή, που τα κάνεις την ίδια στιγμή ή πράγματα της καθημερινότητας. Θα βάλεις τα λεφτά, δεν θα δώσεις τα λεφτά για ένα σωρό, δηλαδή λεφτά για διαφήμιση, για βεγγαλικά στα πανηγύρια, για ένα σωρό. Θα πας να στρώσεις ένα αγροτικό δρόμο σε ένα χωριό. Δεν θα, τα περισσότερα χωριά καθαριστήκαν εθελοντικά φέτος. Ναι, τουλάχιστον με βάση την εικόνα. Και έβαλε ασβέστες ο Δήμαρχος και λέγανε και ευχαριστώ. Εντάξει, δεν είσαι, δεν είναι. Γιατί όμως, κύριε Κορέ, μόνο Πελετίδης ή αν δεν κάνω κι άλλο, ένας Δήμος είναι. Σαριανή, νομίζω. Όχι, δεν έχουμε τώρα. Όχι, άλλο. Πελετίδη έχουμε. Μόνο Πελετίδη. Είχαμε στην προηγούμενη θητεία. Γιατί μόνο Πελετίδης, δηλαδή, είναι αυτό το ερώτημα, το μόνιμο ερώτημα των ανθρώπων οι οποίοι σας ακούνε. Ακούγονται πολύ όμορφα όλα αυτά και η ιδεολογία γενικότερα ακούγονται πάρα πολύ όμορφα, αλλά είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν από λίγο, ότι πηγαίνοντας στην κάλπη συμπεριφέρονται διαφορετικά από αυτό που ενδεχομένως νιώθουν. Γιατί μόνο Πελετίδης? Οι θέσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και είναι το πιο παλιό κόμμα, έτσι. Με χρόνια ιστορίας και μεγάλης ιστορίας. Γιατί μόνο Πελετίδης στην Ελλάδα? Θα σας πω γιατί. Εντάξει, ο Πελετίδης κατάφερε εκεί πέρα να... όλη αυτή δηλαδή την ένωση που είχαν και εκεί να μπορέσει να ξαναβγεί. Αλλά στους άλλους δήμους που είχαμε, και η Καρία και η Κεσαριανή και που άλλο τώρα δεν... Τέλος πάντων, ναι, άλλους ναι, τέσσερις δήμους δεν που είχαμε, εκεί πήγαν όλοι μαζί μετά. Δηλαδή έχεις να αντιμετωπίσεις όλους. Και τώρα αυτό κάνουνε. Στην Ικαρία που θέλανε να πάρουν το Δήμο, καλά φέτος βέβαια πιστεύω θα το πάρουμε άνετα και από τον πρώτο γύρο, αλλά στην Ικαρία που θέλανε να πάρουν το Δήμο, πήραν όλα τα εισιτήρια τότε στις προηγούμενες που είχαν πάρει το Δήμο, όλα τα εισιτήρια και φέρανε και κρουαζιερόπλοια από την Αυστραλία. Δηλαδή έχουν τα μέσα και τους μηχανισμούς να κατευθύνουν τον κόσμο και την ψήφο του και μέσα από πιέσεις. Το γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν αυτά όταν έχεις τους μηχανισμούς του μια διοίκηση και όλα αυτά. Και να κατευθύνουν την ψήφο πολλές φορές και με πιέσεις και εκβιαστικά ακόμα. Δεν έχουν βιασμούς. Οπότε έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Ούτε τα μέσα έχουμε. Έχουμε αυτό που μας δίνει την δυνατότητα, και σας ευχαριστούμε και πολύ, να βγούμε κάπου σε κάποια μέσα. Να έχουμε ένα φυλάδιο να βγούμε στον κόσμο να μοιράσουμε. Αυτά τα μέσα έχουμε. Δεν έχουμε ούτε χορηγούς, ούτε εφοπλιστές από πίσω, ούτε τίποτα. Ωραία. Αφού σας δίνεται η δυνατότητα λοιπόν να τα πείτε στον κόσμο και να ενημερώσετε τον κόσμο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή είναι η έλλειψη προσωπικού.
Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ότι με την καθαριότητα θα μπορούσαμε να τα πάμε πολύ καλύτερα, όμως μας λένε, μας απαντούν από τη Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό. Δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό, δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος. Αυτό εσείς, αν είστε δήμαρχος στις επόμενες, στις επικείμενες εκλογές, πώς θα το λύσατε? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ορισμένα ζητήματα που λύνονται με διεκδίκηση. Καταρχήν να στηρίξει τους εργαζόμενούς σου. Δηλαδή, να προσπαθήσεις να κάνεις τις συμβάσεις που υπάρχουν, δηλαδή μια στρατιά εργαζόμενη με συμβάσεις με πεντάμινα, οχτάμινα, τετράμινα, τι είναι, να μπορέσει να διεκδικήσει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων όλων. Με τις ίδιες αποδοχές και με όλα, με μόνιμο προσωπικό. Θα διεκδικήσει μόνιμο προσωπικό. Ακούσατε να διεκδικούν μόνιμο προσωπικό? Δεν άκουσαμε καθόλου να λένε για να διεκδικήσουμε. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Θα διεκδικήσουμε το προσωπικό. Ή θα πούμε, όπως είπαμε, όχι στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων με την ίδρυση του ΦΟΣΔΑ που τον νομιμοποίησαν όλες οι άλλες δυνάμεις και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και το χαράτσια που έρχονται από πίσω. Είναι, αυτό οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων. Ο ιδιώτης έχει σκοπό το κέρδος. Mm-hmm. Οπότε θα πληρώνει ο δημότης. Mm-hmm. Άρα διεκδικεί σε αυτά το προσωπικό ή άλλο ζήτημα. Το είχαμε βάλει τώρα για λόγω κάποιες υποχρεώσεις που είχα. Δεν είχα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν, είχε έρθει για τις σχολικές καθαρίστριες, αλλά το βάζουμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Τώρα ξαναέκανε και έβαλε να πάρει και άλλες σχολικές καθαρίστριες. Mm-hmm. Ενώ πάλι ο νόμος που δεν καλύπτει την κρατική χρηματοδότηση που έχουμε να κάνουμε με τα σχολεία, που είναι η καθαριότητα για τα παιδιά. Ένα σημαντικό ζήτημα. 3 ώρες δίνει ο νόμος. Αλλά δίνει τη δυνατότητα όμως στους Δήμους ότι μπορεί να το κάνει πλήρους απασχόλησης. Τα πληρώνει βέβαια. Ο Δήμος. Θα πληρώνει οι δημότες. Εμείς το λέγαμε ότι πρέπει να γίνουν αυτές τις συμβάσεις 3 ώρες πλήρους απασχόληση για να καλυφθούν οι ανάγκες. Επειδή είναι μια ανάγκη. Σίγουρα τα πληρώνουν οι δημότες. Ζητάμε την κρατική χρηματοδότηση, αλλά λέμε στο Δήμο, το είπαμε κι άλλες και στα προηγούμενα κάθε χρόνο που έρχεται. Τώρα σας λέω για λόγους υποχρεώσεις που είχα, δεν είχα πάει σκύλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν έχει σημασία. Η θέση παραμένει ότι έπρεπε να γίνουν πλήρους απασχόληση. Πλήρους απασχόληση να καλυφθούν τα σχολεία και όλες οι ανάγκες και όχι 3 ώρες και να γίνονται ρομπότ να πηγαίνουν από ένα σχολείο στο άλλο και, και αυτές που είναι πλήρους και όλα αυτά. Οπότε εκεί θα είναι θέμα διεκδίκησης δηλαδή, το προσωπικό. Ναι. Διεκδίκησης και να μαζί με τον κόσμο και τους κατοίκους να διεκδικήσεις αυτό το προσωπικό. Και να επανέλθουμε στον Πελετίδη. Ο Πελετίδης μαζί με τους εργαζόμενους πάει στα δικαστήρια, μαζί με τους εργαζόμενους ναι, κάνει πορεία για την ανεργία, μαζί με τους εργαζόμενους είναι μαζί. Πού είναι η Δημοτική Αρχή εδώ? Στους εργαζόμενους, στους κατοίκους, να τους κινητοποιήσεις και να διεκδικήσεις κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Όχι μόνο η Δημοτική Αρχή και οι άλλες παρατάξεις που ναι, έχουν σωστά. Την ίδια πολιτική. Mm-hmm. Σε όλο αυτό γίνεται. Γίνονται εκλογές στις 8 Οκτωβρίου και είστε πρώτο η παράταξη. 43%. Έτσι, για να το κάνουμε και όλο 43,1%. Οπότε είστε κατευθείαν την πρώτη και ευτυχισμένη. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνω? Κοιτάξτε, η πρώτη κίνηση είναι, το είπα και προηγουμένως, ότι θα προσπαθήσεις να βελτιώσεις με τα μέσα που σου δίνει το θεσμικό πλαίσιο την καθημερινότητα των κατοίκων. Δηλαδή από καλύτερες συνθήκες να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Βέβαια, ο στόχος μας είναι εμείς να έχουμε μια πόλη και χωριά που θα έχει ευτυχισμένους ανθρώπους. Αυτό έχει να κάνει με πολλά όμως. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το να έχει εργασία, να μην υπάρχει ανεργία, να έχει ελεύθερους χώρους. Δηλαδή αυτά που διεκδικείς, να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στην πόλη, στα χωριά, πρόσβαση στον αθλητισμό δωρεάν, στον πολιτισμό. Γιατί και στον πολιτισμό ξεχάσαμε το πούμε προηγουμένως και εκεί τέλειο έχουν βάλει. Ό,τι ναι. Όλα στα μουσεία, όπου υπάρχει, δηλαδή τέλειο έχουν βάλει. Mm-hmm. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες πρώτο για καλυτέρευση της καθημερινότητας. Δηλαδή να μην σκορπάς άλλα λεφτά που είπαμε και προηγουμένως, να μπορείς να λύσεις κάποια προβλήματα της καθημερινότητας. Ένα είναι αυτό που θα ασχοληθείς άμεσα. Το δεύτερο μετά είναι υποδομές που πάσχουν. Να πάμε λίγο στις υποδομές. Εκεί θα διεκδικήσεις. Δεν μπορείς να τα λύσεις με ένα μαγικό ραβδί. Ποια είναι για σας η άποψή σας για το αεροδρόμιο, για τις πύλες εισόδου, ας πούμε, αφού μιλάμε για υποδομές τώρα. Για τις πύλες εισόδου στο νησί. Το αεροδρόμιο με τις εξελίξεις τις τελευταίες που έχουμε και το λιμάνι φυσικά, που επίσης έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά στην. Και στο λιμάνι είχαμε εκφράσει την άποψή μας. Δηλαδή έχει να κάνει με ένα πακέτο που ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, δηλαδή που συσσωρεύουν όλα τα πάντα μέσα στο λιμενοβραχείο εκεί. Από υδατοδρόμια, κρουαζιέρα να βάλουν στο προβλήτα, το τουριστικό καταφύγιο, όλα λέει τα συσσωρεύουν που μακροπρόθεσμα μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τώρα, θα λειτουργήσει και ενάντια στους μικροεπιχειρηματίες. Γιατί δεν είμαστε ενάντια στους μικροεπιχειρηματίες, αλλά μακροπρόθεσμα θα είναι ένα πακέτο, γι' αυτό το βάζουν όλο μαζί. Γι' αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν παρακολουθήσατε, είπε μάλιστα ο κ. Σέργης, ήταν τότε που ήταν στο Λιμενικό Ταμείο, ότι ρωτήσαν τους εφοπλιστές.
αποφασίσουν. Και η διαβούλευση που γίνεται, γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα μια διαβούλευση. Οπότε εμείς βάλαμε αυτά τα ζητήματα ότι πρώτον πρέπει να γίνει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του λιμανιού. Δηλαδή να γίνουν αυτές οι επισκευές που πρέπει να γίνουν. Δεύτερο, ότι πρέπει με επιστημονικά κριτήρια και όχι κατευθυνόμενα να γίνει ένα πλευρικό λιμάνι που θα λύσει το πρόβλημα. Ένα πλευρικό λιμάνι που τώρα που είναι δεν μπορώ να καθορίσω εγώ να πω εκεί θα είναι. Όχι, θα το πούνε οι επιστήμονες με επιστημονικά κριτήρια που όχι κατευθυνόμενο βέβαια, γιατί έχουμε και κάποια ζητήματα πολλές φορές που μπορεί να είναι κατευθυνόμενες οι μελέτες και να είναι πραγματικά με σεβασμό στο περιβάλλον και όλα να δημιουργηθεί μια υποδομή που θα λύσει πραγματικά το πρόβλημα. Τώρα για το αεροδρόμιο. Εκεί είχαμε, μάλιστα είχαμε ψηφίσει παρόν τότε και μας είχαν κατηγορήσει εκεί. Γιατί είχαμε ένα παράδειγμα. Με αυτό που γίνεται την επέκταση του διαδρόμου, δεν λέμε να μην γίνουν εκεί η ασφάλεια εκεί πέρα από κάποιες κατασκευές που να γίνουν. Η επέκταση του διαδρόμου δεν είναι λειτουργική. Κάτι αντίστοιχο είχαμε στη Σύρο. Δηλαδή έγινε ένα 100 ο διάδρομος και λειτουργεί 900 μέτρα. Και μετά φάγανε, δεν ξέρω πόσα χρήματα σπαταλήσαν για να φάνε το βουνό μετά. Ναι, μετά έγινε για να φάνε την αεράιδα το βουνό. Και εδώ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επιφύλαξη ότι δεν θα είναι λειτουργικό. Το κάνουν βέβαια για να πούνε ότι να το αεροδρόμιο είναι ένα 100 τέλος πάντων και δέχεται τόσα αεροπλάνα. Αλλά ένα είναι αυτό το ζήτημα δηλαδή, που είχαμε την επιφύλαξη. Δεύτερο είναι ότι αυτές οι υποδομές που είναι στο θέμα της ανάπτυξης είναι ανάπτυξη από ποιον για ποιον. Δηλαδή, το γνωρίζετε καλά ότι τώρα τα εισιτήρια, πηγαίνετε να δείτε τώρα τα εισιτήρια, τη μια έχουν 170, την άλλη 180 τα αεροπλάνα. Είναι δηλαδή για να τα χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο ο απλός κόσμος, ο εργαζόμενος, να πάει ή να πάει για τις διακοπές ή στο πλοίο που είναι ανεξέλεκτη. Και... Θέλουμε και τους επισκέπτες όμως. Πέρα από εμάς που ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω ότι πρέπει να είναι προσιτές. Ο άλλος που θέλει να πάει ταξίδι, να φέρει την οικογένεια του διακοπές και δεν έχει, δηλαδή μαζεύει ευρώ-ευρώ το χρήμα, έχει δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα εισιτήρια. Δηλαδή, απ' τη μια είναι να κάνει τις υποδομές, αλλά να εξασφαλιστεί και ο δημόσιος χαρακτήρας. Και να πιέζεται για φθηνά εισιτήρια ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους οι κάτοικοι. Ο δημόσιος χαρακτήρας αυτό, όμως... αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ότι μας λένε είσαστε ενάντια στις υποδομές στην ανάπτυξη όπως μας λέγανε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το λιμάνι. Λένε λοιπόν αυτοί που διαφωνούν μαζί σας τέλος πάντων, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, ότι ναι, είδαμε το δημόσιο χαρακτήρα σε πάρα, πολλά τέτοιες υποδομές. Τον είδαμε το δημόσιο χαρακτήρα και δεν λειτουργήσε ποτέ. Και γι' αυτό αναγκάστηκαν κάποιοι να προτείνουν την σύμπραξη, τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Όχι, δεν ισχύει αυτό, γιατί ο δημόσιος τομέας, πάρτε παράδειγμα από την υγεία που έχει εξελιχθεί πάλι τώρα, βέβαια σε εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση πλήρως, αλλά ακόμα κρατούσε ένα δημόσιο χαρακτήρα στην πανδημία, πως κάπως ανταπεξέρχεται σε άλλες χώρες που ήταν υποτίθεται αναπτυγμένες, που είχαν μεγάλο πρόβλημα. Κάπως ανταπεξέρθηκε. Αλλά βέβαια έχει οδηγηθεί τώρα στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι έτσι. Δεν λειτουργούσε σωστά σαν δημόσιος φορέας και αυτά. Ιδιωτικοποίηση. Όταν είναι δημόσιο, είναι δημόσιο. Όταν λειτουργεί σωστά, θα παρέχει υπηρεσίες στον πολίτη, στο δημότη, σε όλους τους κατοίκους. Όταν είναι ιδιωτικό, σκοπό έχει το κέρδος. Όταν έχει σκοπό το κέρδος, κερδίζεις. Άρα ουσιαστικά την ανάπτυξη τη θέλουμε, αλλά τη θέλουμε, αυτό λέτε εσείς, θέλουμε την ανάπτυξη, αλλά τη θέλουμε με το δημόσιο χαρακτήρα. Βεβαίως, να φτιάξεις κάποιες υποδομές και να πληρώνει πανάκριβα το εισιτήριο και δεν μπορείς να μετακινηθείς ο κάτοικος, δηλαδή που θέλει με μια ανάγκη. Την να επιχειρηματικότητα τη θέλουμε. Δεν μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προφανώς τις θέλουμε όλοι μας. Τη μικρή, την οικογενειακή επιχείρηση, προφανώς πρέπει να καταστούν βιώσιμες αυτές οι επιχειρήσεις. Την ανάπτυξη γενικότερα, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Σε μεγαλύτερο βαθμό. Τι θέλουμε, έχει να προσφέρει κάπου? Όχι, δεν νομίζω να έχει. Εμείς είμαστε υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, των οικογενειακών πολέμων, γιατί εντάξει, περισσότερες επιχειρήσεις και εδώ τέτοιες είναι. Μπορεί να εποχιακά να χρησιμοποιούν κάποιο προσωπικό, αλλά στην ουσία είναι τέτοιες επιχειρήσεις μικρές οι περισσότερες. Εμείς είμαστε υπέρ αυτών και μάλιστα και στην περίοδο της πανδημίας, και δεν έγινε δεκτό, είχαμε υποβάλει και τότε πρόταση για μείωση τελών, για όλα αυτά δηλαδή, και για τους αγρότες, αγροτονοτρόφους, για τους μικρούς επαγγελματίες. Που δεν έγιναν δεκτά, λέει, παίρνει μέτρα το κράτος, ήταν η απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν συζητήθηκε καν τότε. Εμείς είμαστε υπέρ αυτών, δηλαδή, για την ανάπτυξη. Ούτε βέβαια θα έρθει, όπως λέγανε παλιά, θα έρθει το κουκουέ και θα σας πάρει τα σπίτια. Τώρα θα έρθει το κουκουέ για να ξαναπάρει τα σπίτια, να τα δώσει στους κατεστήκους που τα παίρνουν οι τραπεζίτες. Άρα τον επισκέπτη. Η χρηματικότητα, όπως τη λέτε τώρα με μεγάλες πληρωματικές, όχι, δεν είμαστε ενάντια. Αυτό δηλαδή, που προσπαθώ να καταλάβω είναι γιατί συνήθως μιλάμε για στόχευση. Λέμε πού θέλουμε να πάει το νησί και τι ταυτότητα θέλουμε να έχει. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο μυαλό όλων. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Τον επισκέπτη, ο οποίος θέλει το κάτι παραπάνω,
θέλει το ξενοδοχείο, ας πούμε, την ξενοδοχειακή μονάδα, που είναι, δεν είναι μια απλή οικογενειακή επιχείρηση. Δεν τον θέλουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να σταθούμε δηλαδή στον τουρισμό με μια δηλαδή, έτσι, μονομερής, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, εξωστρέφεια. Mm-hmm. Εξωστρέφεια δηλαδή μεγάλη, που θα γυρίσει μπούμερακ για τους, και για τους μικροεπιχειρηματίες και για όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εδώ. Εμείς λέμε για ένα δηλαδή, τουρισμό που θα είναι όλο το χρόνο. Και πώς γίνεται αυτό, να έχει τη δυνατότητα. Εγώ, παράδειγμα, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ, παράδειγμα, δεν έχω δυνατότητα να πάω τουρισμό, δηλαδή να πάω διακοπές. Και πολλοί mm-hmm. συνανθρωποί μας και συμπολίτες μας δεν θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Να μπορεί ο κάθε ένας δηλαδή να μπορεί να πάει τις διακοπές του, κάθε οικογένεια να έρθει. Οπότε τότε θα δουλέψουν και εδώ οι μικροεπιχειρηματίες. Τώρα τα μεγάλα επενδυτικά που έρχονται και δεν τους ξέρει κανένας και βάζουν επιχειρήσεις, μπορεί εμείς εδώ να μην έχουμε ακόμα, αλλά βάζουν ένα διευθυντή εκεί και οι άλλοι δεν ξέρουν καν τι έχουν. Όχι, βέβαια, δεν λέμε για αυτούς ότι πρέπει να δραστηριοποιούνται, να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες. Ας πάει ο άλλος να βρει αυτές τις υπηρεσίες όπου είναι. Εδώ μπορούν να το εξυπηρετήσουν αυτές οι επιχειρήσεις που έχουμε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να μπορεί να κάνει διακοπές και να έχει πρόσβαση στις διακοπές όλη η κοινωνία, όλος ο κόσμος και στο εξωτερικό. Γιατί άμα γίνεται αυτό και στο εξωτερικό, δεν βιώνουν άλλες καταστάσεις από εμάς. Όχι, τα ίδια είναι. Τα ίδια είναι. Άρα, άμα μπορούν οι οικογένειες να έρχονται, θα έχει και τουρισμό όλο τον χρόνο. Θα υπάρχει μια ισόρροπη, να το πω έτσι, ανάπτυξη με τον πρωτογενή τομέα που τώρα υποβαθμίζεται, το πρωτογενή τομέα έναντι της εξωστρέφειας αυτή του τουρισμού, και να δουλεύουν όλο τον χρόνο ώστε να τα ξέρουν. Γιατί τώρα έχουμε μικροεπιχειρήσεις που κάνουν λογαριασμό μετά, κλείνει η σεζόν το Σεπτέμβριο και κάνουν λογαριασμό που θα πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και είναι μέσα. Είναι μία ή άλλη. Να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους να βγάλουν το χειμώνα. Οπότε ουσιαστικά η ταυτότητα που θα θέλατε εσείς ή θέλετε εσείς για το Δήμο Νάξου και Μικρόνια Κλάδων ποια είναι? Ταυτότητα... Επειδή γίνεται μια μεγάλη κούβατα για το περίφημο DMO, για θέματα αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά η άποψη, η ταυτότητα που θέλετε να δώσετε ως παράταξη για το Δήμο Νάξου και Μικρόνια Κλάδων, εσείς ποια θα είναι? Ότι να είναι όλο το χρόνο να υπάρχει μια ισορροπία, αυτό θέλετε, το θέλουμε. Βεβαίως, δηλαδή να μην είναι, και μακροπρόθεσμα που το, αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά για τις μικροεπιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό δηλαδή να μπορεί να δουλεύουν όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα και πρόσβαση, αυτό λέμε δηλαδή, παράδειγμα μας κατηγορούν που δεν ψηφίζουμε την τουριστική προβολή. Να. Εμείς τι λέμε εκεί? Λέμε ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει υποδομές και έργα. Να μπορεί ο άλλος που θα έρχεται, ο επισκέπτης, να πάει και στα λιμανάκια, τα μικρά που τα γνωρίζετε, που υπάρχουν πολλά φυσικά και τώρα είναι αδιάβατα. Δεν έχουν συντηρηθεί καν οι αγροτικοί δρόμοι που εξυπηρετούν και τους μόνιμους κατοίκους. Να μπορεί να διαθέτει για υποδομές, να μην έχει πηγαίνει δηλαδή, και δεν έχει νερό, ίδρυυση δηλαδή, ποιοτικό νερό, να μην έχει αποχέτευση ποιοτική, να μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή τέτοιες υποδομές. Ο Δήμος πρέπει να φροντίζει για αυτά και την τουριστική προβολή, τα αυτά. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού να μπορούν να κάνουν τη διαφήμισή τους, αλλά κάνοντας τις υποδομές και φροντίζοντας όλα αυτά ο Δήμος, θα δημιουργήσει και τις συνθήκες και με την πάλι βέβαια και τη διεκδίκηση. Αυτό που είπα προηγουμένως, να μπορεί να έχει πρόσβαση τουρισμός όλος ο κόσμος, θα έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Να. Και από εξωτερικό και από εσωτερικό θα έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Άρα mm-hmm. θα δουλεύουν οι επιχειρηματίες συνεχόμενα και δεν θα ψάχνονται να αρπάξουν ό,τι αρπάξουν τώρα, δηλαδή στη σεζόν, και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Δεν λέμε ότι θα βγάλουν τα κέρδη, τα τρελά και τα. Κύριε Κορέ, επειδή όλοι οι αυτοδιοικητικοί λένε ότι εμπλέκονται με τα κοινά για το καλό του τόπου. Ο σκοπός είναι αυτός, το καλό του τόπου. Όλοι οι υποψήφοι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση λένε ότι είμαστε εδώ και θέλουμε να προσφέρουμε για το καλό του τόπου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το βήμα για να πείτε αυτά που πρέπει να πείτε, να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε και να ακουστείτε και στον κόσμο. Πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε προσωπικό επίπεδο, μιας και είστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα επικεφαλής παράταξης, έχετε μπει στη διαδικασία ποτέ να χτυπήσετε την πόρτα του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου για κάποιο θέμα και να πείτε «Κάτσε κάτω, θέλω να προτείνω αυτό, θα ήθελα να με ακούσει σε αυτό γιατί πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό σε αυτό το κομμάτι». Έχει γίνει αυτό ποτέ? Και αν ναι. Έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς προ αυτό, αλλά τις απόψεις και τα θέματα νομίζω ότι τις εκφράζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα ακούει ο Δήμαρχος και πολλές φορές δεν απαντάει κιόλας. Είναι και ειρωνικός πολλές φορές. Εντάξει, είναι άλλο θέμα εκεί τώρα η συζήτηση. Αλλά τα θέτουμε τα θέματα. Αλλά εμείς δεν είναι πέρα το ζήτημα. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχω λόγο που το ρωτάω αυτό. Γιατί και εμείς αντιμετωπίζουμε στη δουλειά μας, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν κάποια κοινά σημεία στη δουλειά μας, ας πούμε. Αν ακούσω κάτι το οποίο κακό συμβαίνει, θα πάρω τηλέφωνο τον αρμόδιο και θα του πω: Έχω ακούσει αυτό. Έτσι. Δεν θα ανοίξω το μικρόφωνο να το πω. Θα προσπαθήσω να το φτιάξουμε γενικότερα.
για το καλό του τόπου. Έτσι. Γι' αυτό ρωτάω, εάν υπάρχει επικοινωνία γενικότερα, σε ποιο προσωπικό επίπεδο. Ναι, και τηλεφωνικά, πολλές φορές τηλεφωνικά παίρνω για ζητήματα, με τις φωτιές, με άλλα ζητήματα. Εγώ παίρνω τον Δήμαρχο και του λέω κάποια πράγματα ότι πρέπει να γίνουν. Και μάλιστα και πέρυσι το είπα για τους χωριά, δηλαδή ότι εμείς στη Σαλαϊκή Σμύρνος θα είμαστε μπροστά. Δηλαδή να χρειαστεί ακόμα και με θελοντικά να προσφέρουμε. Δηλαδή είμαστε εκεί για φωτιές, για το ένα, για το άλλο. Και για άλλα ζητήματα τον παίρνω προσωπικά. Τον έχω πάρει τηλέφωνο να πω, αλλά εντάξει. Δεν είναι άμα δεν συγκρουστεί με αυτή την πολιτική, εμείς πιο πολύ θέμε τον κόσμο. Να καταλάβει, δηλαδή θα λυθούν τα προβλήματα με το να τα πεις μόνο ή να τα αναφέρεις εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να δημιουργήσεις με τον κόσμο το θέμα, δηλαδή κινηματικό χαρακτήρα διεκδίκησης, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με μεγαλύτερες δυνάμεις που πιστεύουμε θα έχουμε τώρα, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κινηματικό χαρακτήρα, δηλαδή και διεκδικητικό, απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Γιατί και ο Δήμαρχος, όπως και άλλες, δηλαδή οι παρατάξεις, στρατευμένοι σε αυτή την πολιτική. Άρα τι, να το πεις, θα λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, θα σου πει, εντάξει, θα το δούμε και θα κάνουμε. Χτύπημα στην πλάτη και γεια σας. Ναι, εντάξει. Και επειδή φτάνουμε στο τέλος της συνέντευξης και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο, λίγο στα διαδικαστικά. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί το ψηφοδέλτιο. Τυπικά νομίζω σήμερα ή αύριο περνάει και από την. Έτσι δεν είναι. Τυπικά σήμερα πρέπει να. Έχει από το πρωτοδικείο νομίζω να έχει υπάρχει έλεγχο. Στον έλεγχο να έχει ολοκληρωθεί σήμερα. Έχει φύγει δηλαδή το ψηφοδέλτιο στην πλατφόρμα χρονικά. Ναι, αυτό. Ναι, οπότε. Λέει, δηλαδή, ναι, περιμένουμε. Λάθη είναι αυτά. Περιμένουμε την ανακήρυξη. Ωραία, την ανακήρυξη. Την μήνα την ανακήρυξη. Τώρα έχει κάποια άλλα διαδικαστικά, δηλαδή με τη διαφάνεια, να αναρτήσει εκεί τα οικονομικά. Αν έχει του υποψήφιου να του αναρτήσει τη διαφάνεια του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποια τέτοια διαδικαστικά. Ωραία. Που διεκπεραιώνονται. Δέκατο μήνα ουσιαστικά λοιπόν έχουμε την επίσημη ανακήρυξη και αυτά. Από εκεί πέρα θα υπάρχει επίσημη παρουσίαση, θα γίνει κάτι που. Όχι τελετουργικό, απλά και μόνο για την πλήρη ενημέρωση όλων μας. Δηλαδή θα υπάρχει αυτό. Την Τετάρτη τώρα προγραμματίζουμε παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Θα δούμε χώρο και πότε και ώρα. Θα είναι εδώ και ο υποψήφιο Περιφερειάρχημα ο Γιάννη Αγγέλου. Οπότε η πρώτη δραστηριότητα, α το πούμε έτσι, γιατί εμάς συνεχόμενα είναι όλο. Εσείς συνεχόμενα είστε, στον δρόμο είστε συνέχεια. Ζωή να έχετε στον δρόμο. Η πρώτη δραστηριότητα, α πούμε, έναρξη, τυπική έναρξη, να το πω έτσι. Αυτό, ναι. Η έναρξη έχει γίνει, θα είναι την Τετάρτη με την παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Θα δούμε το χώρο. Και με την παρουσία του κυρίου Αγγέλου. Θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση. Ωραία. Πότε θα στα της περιφέρειας πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικά? Έχετε άποψη, αυτοδιοικητικός είστε χρόνια. Δεν αλλάζει, κάτι, δεν αλλάζει κάτι με τα τοπικά, είναι και αυτό. Δηλαδή αυτά που λέγαμε ότι χάσανε τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά επί Καποδίστρια και πιο μπροστά, έχουν γίνει πια το μακρύ χέρι του συστήματος περιφέρειας και Δήμη. Είναι για να περνάει η κεντρική πολιτική πιο εύκολα. Αυτά που θέλω. Πιο εύκολα, αυτά δηλαδή σε και τοπικό επίπεδο. Και μάλιστα γίνεται και το άλλο. Λειτουργούν και ως αμορτισέρ της δυσαρέσκειας του κόσμου, γιατί όλα είναι ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Τα παράπονα εκεί. Δηλαδή λειτουργούν σε μια παραπλάνηση του κόσμου σαν αμορτισέρ της αντίδρασης. Εύστοχα το κάνουν αυτό, αλλά περνάνε εκεί μέσα και τα προγράμματα και όλα. Το δυστυχές είναι ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων δεν έχουν αρμοδιότητα ουσιαστικά. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι οι πρόεδροι δεν έχουν αρμοδιότητα, δεν μπορούν να διαχειριστούν χρήματα. Αυτό είναι, θεωρώ, ναι. Εγώ, είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή η προσωπική. Είναι μου και αυτό έτσι, που δίνει τη δυνατότητα. Λες, θέλω να κάνω για το χωριό μου πράγματα. Το έχουμε θίξει και αυτό. Είναι τη δυνατότητα που δίνει τη δυνατότητα στη δημοτική αρχή τη συγκεντρωτοποίηση των έργων. Παλιά δηλαδή ερχόταν η ΣΑΤΑ ή στα χωριά. Καθόταν το τοπικό συμβούλιο, έλεγε θα κάνω αυτό εκεί στο δρομάκι. Υπήρχε ένα προγραμματισμό. Θα κάνω το άλλο εκεί, θα κάνω το δρομάκι το άλλο. Και καταμέριζε τα χρήματα στις ανάγκες που θεωρούσε το τοπικό συμβούλιο ότι είχε. Τώρα είναι συγκεντρωτικά. Δεν ξέρει κάθε χωριό, κάθε πρόεδρος τι θα κάνει και τι θα είναι. Είναι συγκεντρωτικά τις μετοχρώσεις, τις αποστρώσεις και θα κάνουν κατά το δοκούν, ψηφοθυρικά πολλές φορές και όπως θένε. Αυτό είναι. Δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο που το στηρίζουν όλοι. Εκεί είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε ότι καλύτερο και πραγματικά ο στόχος που έχετε θέσει να γίνει πραγματικότητα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη. Γεια σας.